Μεγάλη ζημιά και κάθε μέρα αυξάνεται στα φύλλα με τα οποία είναι διαλυμένα. Αντιμέτωποι με μεγάλες καταστροφές στα αμπέλια τους, βρίσκονται μπελουργοί στο νομό Ηρακλείου εξαιτίας των πρόσφατων βροχοπτώσεων και των μυκήτων που αναπτύχθηκαν, όπως περονόσπορος, βοτρίτης και χολέρα. Το πρωί πήγε 11 ώρα για να μπούμε στα μπέλη, από την υγρασία. Και προθέσαμε και 70 χιλιοστά νερό. Όταν δεις στα μπέλη μέσα δύο σταφύλια και τέσσερα φύλλα, ξέρεις ότι έχεις ένα 30% μείον αμέσως. Φαντάζεστε λοιπόν ότι σε κάθε ρίζα υπάρχει μόλυση, βλέπεις τα φύλλα ή και φύλλα. Οπότε τη ζημιά εμείς την υπολογίζουμε ότι θα περάσει το 70%. Έχουμε μεγάλες καταστροφές από τις χερικές συνθήκες σε μάδισμα των αμπελιών και από περνόσπορο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεκτος. Εάν συνεχίσει ο καιρός, κινδυνεύει να καταστραφούμε. Τα αμπέλια δεν δουλεύουν σωστά, διότι λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας, ειδικά τη νύχτα, δεν δουλεύουν καθόλου. Αν αυτή η αστάθεια του καιρού συνεχιστεί τις επόμενες μέρες, τότε, όπως λένε, θα δοθεί το τελειωτικό χτύπημα στα μπέλια, με τους ίδιους να τονίζουν την ανάγκη οικονομικής στήριξης από το κράτος. Άμα δεν μας αποζημιώσει, αυτά τα σταβίλια ούτε για σταβίλες κάνουν. Άμα συνεχίσει ο καιρός και ξανακάνει το ίδιο μπουρίνι που είχαν προχθές, μπέλια τελειώσανε. Στη δική μας γεωπόνη έχουν επισκεφτεί τους παραγωγούς και μέλη μας και κάνουν ένα δειγματοληπτικό έλεγχο. Κάποια αμπέλια ήδη φαίνονται τα πρώτα συμπτώματα των μυκήτων, δηλαδή των μυκητολογικών ασθενειών, και κάποια άλλα αμπέλια θα φανούν τις επόμενες μέρες. Έχουμε δει και αμπέλι που έχει 90% ζημιά, που έχει μαδίσει λόγω της ανθοφορίας που το έπληξε η έντονη βροχόπτωση στις 31 και 1 του μήνα. Το οικονομικό αδιέξοδο είναι ακόμη μεγαλύτερο στους βιοκαλλιεργητές. Αλλά ιδιαίτερα εμείς που δεν μπορούμε να βάλουμε διαστηματικά φάρμακα, θα καταστραφούμε παντελώς. Δεν θα βρούμε να φάμε ρόγα. Αλλά είναι τόση μεγάλη προσβολή που πραγματικά και καλπάζουσα, που πραγματικά δεν την περιμέναμε να τόσο καλπάζουσα. Χαμηλές θερμοκρασίες τα βράδια έτσι, Μάιο μήνα και να συνεχίζει Ιούνιο, δεν έχω ξαναδεί εγώ. Επαφές με υπηρεσιακούς παράγοντες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πραγματοποίησε ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ο οποίος περιέγραψε τη δραματική κατάσταση που βιώνουν αμπελουργοί, με τις ζημιές ορισμένες περιπτώσεις να αγγίζουν ακόμη και το 90%. Από τις 200 ρόζες που μπορεί να έχει ένα σταφύλι, λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην ανθοφορία που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, μόνο 20 ρόζες έχουν μείνει στο σταφύλι. Επομένως, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατάλαβε όλο το πρόβλημα. Αυτό που ζήτησε ο Μύρον Χιλετζάκης είναι να δοθεί οριζόντια αποζημίωση για όλους τους αμπελουργούς, ενώ τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει στοιχεία προς το αρμόδιο Υπουργείο, μεταξύ αυτών και βροχομετρικά, τα οποία τεκμηριώνουν το πρόβλημα. Ζητάμε οριζόντια αποζημίωση σε όλους τους αμπελουργούς. Είτε εινοποιήσιμο είναι, είτε σταφυδάμπελο είναι, είτε επιτραπέζιο είναι. Αυτή είναι η πρόταση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου.